Ευχαριστούμε, Μιλιανέ. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Σήμερα σας υποδεχθήκαμε με Φιωραλίζ. Έλα, Μιλιανέ, να μας τα πεις όλα. Φιωραλίζ. Πες μας, πες μας. Παραλλαγμένη όμως έτσι, έτσι. Μα το έπαιξες τόσο ωραία. Πολύ, μας εξέπληξες. Έμα, είδες. Είναι λίγο και αυτό που σκεφτόμουν τώρα τις προηγούμενες μέρες. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι του πολιτισμού έτσι έχουν εξυψωθεί, έχουν γίνει γίγαντες, επειδή έχουν γράψει αριστουργήματα. Κι όμως, αν κανείς δει στην πραγματικότητα τους δει σαν ανθρώπους, θα καταλάβει πόσο απλοϊκοί ήτανε και σε κάποιες περιπτώσεις και λίγο περιθωριακοί και λίγο εκεντρικοί με την κακή έννοια. Δηλαδή. Λοιπόν, τώρα, σχετικά με το κομμάτι αυτό, αυτό λέγεται Φιωρελής, για την Ελίζα. Λοιπόν, οι απόψεις δίστανται για το για ποια Ελίζα. Υπάρχουν δύο επικρατέστερες θεωρίες, η μία πολύ πιο ενδιαφέρουσα από την δεύτερη. Η πρώτη λοιπόν λέει ότι είχαν πάει έτσι σε ένα πάρτι μιας Ελίζας. Ποιοι? Οι αριστοκράτες έτσι της εποχής. Και ήταν και καλεσμένος ο Μπετόβεν ως επιφανής μουσικός, έτσι, όχι ότι ήταν και τίποτα. Ο Μπετόβεν εντάξει ήταν ένας άνθρωπος. Λέτσος, αυτό που λέμε λέτσος. Δηλαδή, βρωμιάρης. Μας τον κατέστρεψε τον Μπετόβεν. Ο Μπετόβεν ήταν λέτσος και βρωμιάρης. Είχε μπει φίλος του στο σπίτι του Μπετόβεν και λέει: αυτό είναι το πιο βρώμικο σπίτι στο οποίο έχει μπει κανείς. Είχε αποφάγει, είχε δοχεία ανοιχτός, χρησιμοποιημένα. Τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων, και είχε πάει σε αυτό λοιπόν το πάρτι, σε αυτή τη δεξίωση λοιπόν. Είχαν φέρει όλοι έτσι οι αριστοκράτες ακριβά υφάσματα, γλυκά, Ο Μπετόβεν ήταν και λίγο τσιφουτάκος. Και τσιφούτης. Και τσιφούτης. Ναι, ναι, τον έχω καταρρύψει τον Μπετόβεν. οπότε δεν είχε πάρει κάτι και κάθεται στα γρήγορα, λέει, να γράψει ας πούμε ένα κομμάτι για την Ελίζα. Προχειρό τέτοιο. Και μάλιστα, αν εξετάσει κανείς το έργο του Μπετόβεν και είδε και το Φιωρελής, πραγματικά είναι πολύ απλοϊκό. Και όμως κατέληξε να είναι το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι, το πιο. Και είναι πραγματικά όμορφο, έτσι. Εντάξει, μια άλλη. Και σένα. Εμένα με ενέπνευσε πάρα πολύ ο Λέτσος. Γιατί? Γιατί θέλουμε να καταδείξουμε αυτό, ότι οι άνθρωποι ήταν, ρε παιδιά. Το δεύτερο σενάριο δεν άκουσα. Πρώτο το είπες. Το δεύτερο σενάριο είναι λιγότερο ενδιαφέρον. Είναι ότι επειδή ήταν και πάρα πολύ. Ήταν ανορθόγραφος, το πατέρας του τον έβαζε να διαβάζει όλη μέρα, οπότε δεν ήξερε καθόλου ορθογραφία και τίποτα. Επειδή τον έβαζε να διαβάζει, δεν ήξερε ορθογραφία. Μάλιστα. Τον έβαζε να διαβάζει πιάνο. Οπότε μέσα στα σκαλίσματα, σε αυτά που ονόμαζε γράμματα ο Μπετόβεν, ουσιαστικά. Μελετητές λένε ότι μπορεί να εννοούσε για την Τερέζα, όχι για την Ελίζα, που αναφερόταν σε μια 18χρονη μαθήτριά του. Την οποία είχε ζητήσει σε γάμο, προφανώς αυτή δεν έδειχνε το ίδιο ενδιαφέρον. Στο μάθημα της ισοπαίδωσης πάρω σε παίρνει 20. Η μουσική του σου αρέσει τουλάχιστον ή του κάνει τη χάρη τώρα και έπαιξε σήμερα το Φιωρελής. Είναι εξαιρετική. Είναι εξαιρετική, έτσι. Τώρα θα ησυχάσει μετά από αυτά που. Σαν άνθρωπος δεν ήταν εξαιρετικός, ήταν αντικοινωνικός και. Παιδιά, να τα λέμε αυτά, συγγνώμη. Και δεν ήταν ο μόνος, έτσι. Ας πούμε, έχουμε. Όχι, όχι. Θα σε χαλιναγωγήσω τώρα. Δεν θέλω να μου τους περιλάβεις όλους σήμερα. Σιγά-σιγά. Χάψιμο έναν την ημέρα. Το Πουτσίνι, σε παρακαλώ κάτι. Όχι, μην σου αρέσει. Εσύ πες μας αν σε αρέσει ο Πουτσίνι. Εντάξει, φάνηκε το θάψιμο. Θα δούμε τώρα κάτι πολύ πολύ διαφορετικό. Μετά από τρεις μήνες που ήταν κλειστό το θέατρο, το μεγάλο θέατρο, το Grand Teatro del Liceu στη Βαρκελόνη, σκηνοθέτησαν μια τελείως διαφορετική συναυλία, ένα ρεσιτάλ, ένα κουαρτέτο και οι θεατές δεν ήταν άνθρωποι, αλλά φυτά, για την ακρίβεια 2.292 φυτά. Φανταστείτε λοιπόν τις βελούδινες θέσεις και σε κάθε κάθισμα υπήρχε ένα φυτό, διαφορετικά είδη φυτών. Και στους εξώστες, στα θεωρία, είναι μια μαγική στιγμή. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο ότι πρέπει να δημιουργήσουμε το χώρο που έχουμε πάρει από τη φύση. Νομίζω ότι οι θεατές μπορεί... είναι φυτά ότι ήταν το μήνυμα όπως το είπες, κυριολεκτικά και μεταφορικά, αλλά εντάξει. Όχι. Το θέμα είναι ότι η φύση πια πρέπει να αναλάβει το ρόλο της. Πρέπει να της δημιουργήσουμε το χώρο που της έχουμε κλέψει. Και όλα αυτά τα φυτά μετά το ρεσιτάλ παρακολούθησαν όλοι διαδικτυακά. Βεβαίως δόθηκαν σε νοσηλευτές και γιατρούς σαν μια μικρή κίνηση ευγνωμοσύνης. Τι ωραία ιδέα και τι ωραία που την εκτέλεσαν. Για να δούμε το βίντεο να καταλάβουμε καλύτερα. Thank you.
Τόσο περίεργη, το είδα από χθες αυτό πάρει σαν κυκλοφορεί. Τόσο περίεργη και λίγο συγκινητική εικόνα. Εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ. Εισιτήριο πληρώσαν όμως. Τι θα κάνουμε. Τα φυτά δεν πληρώσαν εισιτήριο. Αλλά το μαγικό ήταν ότι ήδη από την έναρξη έλεγε ο εκφωνητής, ο παρουσιαστής, η φωνή αυτή η μαγική που υπάρχει πάντα πριν από την έναρξη μια συναυλία ενός ρεσιτάλ, ότι παρακαλώ πολύ, κλείστε τα κινητά σας, απαγορεύονται οι φωτογραφίες σε όλες τις γλώσσες και ήταν τελετουργικό όλο αυτό. Απαγορεύεται η φωτοσύνθεση. Χτύπησε και το καμπανάκι της έναρξης, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Και βεβαίως αυτό ήταν ουσιαστικά ένα preview για την επόμενη σεζόν του 2021. Που έχουν έναν προγραμματισμό στη μεγαλύτερη όπερα αυτή της Βαρκελόνης. Και βεβαίως ακόμη πιο συγκινητικό ήταν το φινάλε. Όπου εκεί δεν θα σας το χαλάσω, είναι σαν να. Δεν θα πω όχι, τίποτα. Όχι, να το δούμε. Για να δούμε το φινάλε. Κατέστησαν λοιπόν το χειροκρότημα με τον ήχο της βροχής. Ναι, ένα θρόισμα γλυκό, αποφώνηση, χειροκρότημα, υπόκληση. Σε αυτές τις μεγάλες μουσικές είναι ωραίο η φύση να συμμετέχει έτσι και ως κοινό και ως ολοκλήρωση αυτού του έργου τέχνης. Και οι τέσσερις μουσικοί από το κουαρτέτο Εμιλιανέ σηκώθηκαν και υποκλήθηκαν. Αλήθεια. Δείξε μας μια υπόκληση, σε παρακαλώ. Υπόκληση. Οι πιανίστες, να σου πω εγώ πώς υποκλεινόμαστε, πιάνουμε πάντα το όργανο. Γιατί δεν είμαστε ψώνια έτσι να είμαστε. Πιάνουμε πάντα το όργανο. Αυτό το κρίνουμε εμείς, ναι. Υποκλεινόμαστε έτσι πάντα με το όργανο. Αλέξανδρε, πες μου λίγο για την μπλούζα που επέλεξε σήμερα. Γιατί από τα φυτά κοιτάω το Go Home Vegans. Μου αρέσουν οι επαναστάτες και πρέπει ακριβώς να το συνδέσουμε αυτό το θέμα. Και ένα μπρόκολο φυσικά θα υπερασπιστεί τη ζωή του. Ένα μπρόκολο λοιπόν απέναντι στους vegan προτιμάει να κάνει μια αλλαγή σε ένα μικρό γκράφιτι και να δώσει τη δική του νότα στο ότι. Υπάρχει μια διαφορετική ισορροπία στον κόσμο. Φυσικά δεν τοποθετούμαστε ούτε θετικά ούτε αρνητικά στις επιλογές των ανθρώπων στο τι θα περάσει μέσα από τον δικό τους οργανισμό. Το ζητούμενο είναι όλα να γίνονται με ισορροπία. Εντάξει, το δέχομαι. Τοποθετούμαστε όμως πολύ υπέρ του να γίνει ένα reunion με τα φιλαράκια. Ναι. Πείτε μου για αυτό το πράγμα, πες βρε Ελληνάκη, γιατί εγώ τρελαίνω με τα φιλαράκια. Ξέρω απ' έξω όλες τις ατάκες, τα βλέπω ακόμα μέχρι τα ξημερώματα. Η αλήθεια είναι πως έχουμε πολύ ενδιαφέροντα νέα για το φανατικό κοινό ουσιαστικά της σειράς αυτής της πόλης. Για μένα. Πολύ αγαπημένης. Η Τζένιφερ Άνιστον λοιπόν συναντήθηκε με τη Λίσα Κούντρου από τα σπίτια τους βέβαια, καθώς εκείνη είναι ακόμα σε καραντίνα και ουσιαστικά αποκάλυψαν κάποιες λεπτομέρειες για το reunion αυτής της σειράς. Να σας πω ότι δεν ανυπομονούμε μόνο εμείς για το reunion αυτό, αλλά ανυπομονούν και εκείνες. Και μάλιστα η Τζένιφερ είπε πως πρόκειται να είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό και πως είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένες και οι δύο για όλο αυτό. Να σας πω επίσης πως η σοκαριστική πληροφορία ουσιαστικά ήταν πως δεν πρόκειται να επαναλάβουν τους ίδιους ρόλους. Δηλαδή η Λίσα δεν θα είναι πια η Φίβη. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Τι εννοείς? Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα πραγματικά. Θα είναι μάλλον κάτι άλλο. Δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες. Απλά εγώ πραγματικά τόσο που τους έχω συνηθίσει είναι σαν να είναι φίλοι μου πραγματικά, κυριολεκτικά. Δεν ξέρω. Εμένα η Φίβη είναι και ο αγαπημένος μου ρόλος εκεί. Και η ίδια έχει πει κιόλας ότι δεν είχε αγαπήσει αυτό το ρόλο. Εμένα αυτό μου είχε. Το Σμέλι Πέρ θα το τραγουδήσει κάποια μέρα. Με πολύ χαρά. Με κιθάρα. Όχι έτσι σκέτη. Πάω να μάθω μια στιγμούλα, τα χείριθμα μαθήματα. Ναι, και θα. Αλλά θέλω και τη σεξι φωνή με το κρύωμα που είχε πάθει. Αυτό εύκολα. Σε αυτή την εποχή, χωρίς μάσκα δύο μέρες το έχω. Πήγαινε μας και στις χρυσές σφαίρες. Θα σας πάω στις χρυσές σφαίρες που δυστυχώς μάλλον είναι αργυρές σφαίρες και θέλουν να τις περάσουν τριγύρω από το κεφάλι τους γιατί τα πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά στις χρυσές σφαίρες αυτή τη χρονιά. Αλλάξαμε η ημερομηνία, θα αλλάξει και το καταστατικό. 28 Φεβρουαρίου λοιπόν θα γίνει η τελετή των χρυσών σφαιρών. Πρέπει όμως με κάποιο τρόπο οι ταινίες οι οποίες δεν έχουν βγει μέσα σε αυτούς τους 3-4 μήνες ή οι λιγότερες ταινίες ή αυτές που έχουν μετακινηθεί να καλυφθούν. Προσπαθούν τώρα λοιπόν να βρουν μια καινούργια οργάνωση επειδή τα Όσκαρ έχουν πάει δύο μήνες μετά από τις χρυσές σφαίρες. Να βρεθεί η χρυσή τομή και η ισορροπία. Σίγουρα πάνω στα βραβεία θα είναι λίγο διαφορετικά. Νομίζω ότι η τηλεόραση θα πάρει τα πάνω της μέσα από τις χρυσές σφαίρες. Να μην ξεχνάμε ότι και τα φιλαράκια ήταν πάρα πολλές, ήταν αρκετές χρόνια υποψήφια για τα αντίστοιχα βραβεία. Οι χρυσές σφαίρες είναι βραβεία της Ένωσης Κριτικών του Λος Άντζελες και καλύπτουν και το κομμάτι της τηλεόρασης και το κομμάτι του κινηματογράφου. Μια ανάσα δρόμος και αυτό, όλα τα έχουμε δει αυτή τη χρονιά. Επειδή λοιπόν μην ξεχνάμε το ότι είναι το δίσεκτο έτος κυριολεκτικά και μεταφορικά, πηγαίνει μία ημέρα πριν από την δίσεκτη ημερομηνία που θα μπορούσε να υπάρχει το 2021. Πάμε λοιπόν και εμείς να υποδεχθούμε την καλεσμένη μας, που είναι μια ηθοποιός που την έχουμε απολαύσει και στην τηλεόραση και στο θέατρο και φέτος θα είναι μία από τις λίγες ηθοποιούς που θα έχουμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε το καλοκαίρι θεατρικά εδώ στην Αθήνα.
Για να δούμε ποια είναι. Είναι τρελίγα του Μανούλα, να ξέρεις. Ναι, τρελίγα. Ναι.